μια πανδημία που απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια. Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει μια διεθνή διάσκεψη χορηγών ενάντια στον κορονοϊό. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες: η διάγνωση, η θεραπεία και η πρόληψη. Και υπάρχει μια ισχυρή θέληση οι νέες ιατρικές τεχνολογίες που αναβαθμίστηκαν ή αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να είναι διαθέσιμες στη συνέχεια στους πάντες, σε όλο τον κόσμο. Πώς μπορούν η ευρωπαϊκή έρευνα και η καινοτομία να συνεισφέρουν σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια? Στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, οι ερευνητές προσπαθούν να αναπτύξουν ένα πιθανό εμβόλιο που στηρίζεται σε αυτό που ονομάζεται τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Γονίδια του κορονοϊού κλωνοποιούνται για την παραγωγή ενός αντιγόνου, το οποίο είναι ακριβές γενετικό αντίγραφο των πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια του ιού. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε αντισώματα που θα εμποδίσουν τον ιό να διεισδύσει στα ανθρώπινα κύτταρα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε πρωτότυπα εμβόλια σε ποντίκια. Αυτός ο ορός θα σταλεί στην Ολλανδία, όπου θα κάνουμε τεστ στα αντισώματα. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ ασφικτικά σε αυτό το project. Το συγκεκριμένο project είναι ένα από τα πολλά που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη για τον κορονοϊό. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των δωρητών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην έρευνα ενάντια στον COVID-19 στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 που ήδη τρέχει. Τα επιπλέον κονδύλια περιλαμβάνουν 450 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα για θεραπείες, διαγνώσεις και πρόληψη, 400 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου και του πολλαπλασιασμού των μονάδων παραγωγής. Άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ αφορούν καινοτομίες ενάντια στον COVID-19. Αυτές οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί για να επιλύσουν ζητήματα επιδημιολογίας, ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην εξάπλωση τέτοιων φαινομένων και στην ανάπτυξη υποδομών, θεραπείων και εμβολίων. Έχουμε 48 project που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν τεστ, πρόληψη, θεραπεία. Φέρνουν κοντά 159 ομάδες από όλη την Ευρώπη. Μέρος της προσπάθειας αφορά επενδύσεις και σε κλινικές δοκιμές. Χρηματοδοτούμε αυτές τις δοκιμές για να βρούμε θεραπείες. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε στενά με τον συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε μια συνεργασία που ονομάζεται Πρωτοβουλία Καινοτόμων Φαρμάκων. Αυτή η συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία εστιάζει τώρα επίσης στον COVID. Αυτό που παρέχουμε είναι μια πλατφόρμα σε σχέση με το cloud Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Επιστήμης, που επιτρέπει στους επιστήμονες να μοιραστούν τα αποτελέσματα της ερευνάς τους, αλλά και τα δεδομένα που οδήγησαν σε αυτά. Είναι κάτι που αυξάνεται και θα προσφέρει μεγάλη βοήθεια στη συγκέντρωση των επιστημονικών ερευνών που γίνονται σε όλο τον πλανήτη για τον κορονοϊό. Άλλο ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας συναντούμε εδώ, στο Ρότερνταμ. Οι επιστήμονες μελετούν πώς τα αντισώματα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ενάντια στην πανδημία. Ελπίζουν ότι θα δημιουργήσουν πολλαπλούς τρόπους αντιμετώπισης του ιού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντισώματα για να κάνουμε διαγνώσεις. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι η χρήση των αντισωμάτων ως προφυλακτικό. Θα τα δίνουμε στους ανθρώπους που κινδυνεύουν να κολλήσουν ώστε να γλιτώσουν. Και το τρίτο είναι η χρήση τους στη θεραπεία ασθενών που έχουν ήδη μολυνθεί. Οι ερευνητικές προσπάθειες που υποστηρίζονται από κονδύλια που έχουν προέλθει από τη διάσκεψη των δωρητών θα βοηθήσουν ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα στην έβρεση τρόπων αντιμετώπισης της πανδημίας.